no Χαίρετε πάντοτε αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί και ακροατές, με την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ξεκινάμε από σήμερα ένα νέο αφιέρωμα για την γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Θα μιλήσουμε για την εορτή της Χριστού Γεννήσεως μέσα από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, με σκοπό την ωφέλεια της ψυχής μας, για να δούμε το μεγάλο αυτό δώρο που μας έκανε ο Χριστός, με τον να γίνει άνθρωπος. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, το θήτα με μικρό, να μας κάνει δηλαδή παιδιά της βασιλείας Του και να μας εισάγει στον παράδεισο από όπου βγήκαμε δια της παρακοής των πρωτοπλάστων». Ο Χριστός μας όταν κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, όταν κατέβηκε από τον θρόνο του όπου υπήρχε μαζί με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα προαιωνίως και σαρκώθηκε στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου εκ Πνεύματος Αγίου και έγινε άνθρωπος όμοιος σε όλα με εμάς εκτός από την αμαρτία, λένε οι πατέρες ότι έδειξε μεγάλη κένωση, κένωση δηλαδή ταπείνωση. Κατά την μεγάλη και πανίερη αυτή εορτή της κατασάρκα γεννήσεως του Ιού και Λόγου του Θεού, την Μητρόπολη των Εορτών, όπως την αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκείνο το οποίο προπάντων πρέπει να αναλογιστούμε και ευλαβώς να ατενίσουμε, είναι η κένωση του Θεού Λόγου, όπως την αποκαλεί ο βαθύς μύστης των του Θεού Μυστηρίων, ο Απόστολος Παύλος να ατενίσουμε την φιλάνθρωπη κένωση του Χριστού. Η κένωση του Χριστού είναι μυστήριο θείο και μας είναι εντελώς αδύνατο να το κατανοήσουμε. Είναι αδύνατο να εισχωρήσουμε στο βάθος αυτού του μυστηρίου. Είναι αδύνατο να εκτείνουμε τη σκέψη μας στο πλάτος του υπερφυούς αυτού γεγονότος. Με ταπείνωση λοιπόν στεκόμενη μπροστά σε αυτό το μυστήριο, ας το ατενίσουμε και ας το σκεφτούμε ευλαβώς μεταφόβου και τρόμου, διότι το μυστήριο της Αρκώσεω του Ιού του Θεού είναι το μυστήριο της σωτηρίας, την οποία σωτηρία ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του ήρθε να μας προσφέρει. Και όπως μεταφόβου και τρόμου, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πρέπει να κατεργαζόμαστε την σωτηρία μας, παρομοίως μεταφόβου και τρόμου, να ατενίζουμε το μυστήριο της Αρκώσεω του Θεού μας ο οποίος εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Έχουμε μπρος μας το σπήλαιο της Βιθλεέμ, όπου βλέπουμε ιερουργούμενο το μυστήριο της κενώσεως του Θεού Λόγου. Κένωσης λοιπόν, αλλά τι είναι αυτή η κένωσης, έστω ότι δεν την κατανοούμε, αλλά απλώς να την πλησιάσουμε, να την προσεγγίσουμε όσο μας είναι δυνατόν να αναλογιστούμε όσο μπορεί να την χωρέσει ο μικρός και περιορισμένος νους μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η κένωση. Είναι περιορισμός και απόκρυψη. Είναι άδειασμα και σκέπασμα. Είναι κάλυψη της Θείας Μεγαλειότητος, της απεριόριστης δόξας του Θεού. Μόνο αυτό είναι σμίκρυνση και άκρα ταπείνωση, εσχάτη ταπείνωσης του Θείου Μεγαλείου. Ναι, αυτό είναι. Το να γίνει άνθρωπος επίγειος, ο Θεός ο Επουράνιος, άνθρωπος μικρός και πτωχός, έρημος και αδύνατος, ο Θεός ο Παντοδύναμος. Να λάβει μορφή δούλου ο Κύριος της δόξης και βασιλεύς των Επουρανίων δυνάμεων. Αυτό είναι η κένωση, το να γεννηθεί σε μία στιγμή χρόνου ο άπειρος και άχρονος και υπέρχρονος Θεός και να χωρέσει στην γαστέρα της Παρθένου, ο αχώρητος παντή. Κένωση είναι ο λόγος να λαμβάνει ανθρώπινη, θνητή, ηλική ουσία και μορφή και ο άειλος και άσαρκος να έχει ανάγκη χώρου για να γεννηθεί και να ξαπλώσει, όπως ξάπλωσε στην Φάτνη, να τρέφεται με το γάλα της Αγίας Μητρός του, να σπαργανώνεται σαν κοινό βρέφος να χρειάζεται προστασία και ασφάλεια ανθρώπινη στους κινδύνους που θα διέτρεχε από τον Ηρώδη. Να προσφωνεί μητέρα έναν άνθρωπο, ο δημιουργός και πλάστης των ανθρώπων. Μυστήριο μέγα λοιπόν βαθύ και απίθμενο το μυστήριο της κενόσεως, διότι γίνεται θνητός άνθρωπος χωρίς να πάυσει να είναι θεός ο αθάνατος. Λαμβάνει μορφή δούλου, χωρίς όμως να πάυσει να είναι ο Κύριος των δούλων Του. Διότι, όπως λένε και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, όλος είναι της κάτω και τον άνου ουδόλος απίν ο απερίγραπτος λόγος. Ήταν δηλαδή ο Χριστός στη γη ως άνθρωπος, αλλά συγχρόνως ήταν και στον ουρανό και παντού, διότι είναι πανταχού παρόν Θεός. Ο Χριστός παρουσιάζεται με την φτώχεια και την αφάνεια του δούλου, χωρίς να αποβάλει το μεγαλείο και την εξουσία της θεότητός του. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με την κένωσή του ο Θεός Λόγος, συνέχισε να παραμένει Θεός τέλειος και από άπειρη ευσπλαχνία προς τον άνθρωπο, επήρε αυτό που δεν ήταν, δηλαδή έλαβε την ανθρώπινη φύση και ενώ έγινε άνθρωπος σαν και μας, εκτός από την αμαρτία φυσικά, συγχρόνως παρέμενε όπως ήταν Θεός αληθινός. Ήλιος υπέρλαμπρος υπήρχε προτού να σαρκωθεί. Ήλιος υπέρλαμπρος ο αυτός υπάρχει και μετά την σάρκωσή του. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος μόνος του κατά την συγκατάβαση αποκρύπτει τις θείε του ακτίνες για να καταστεί δυνατόν να πλησιάσει με σάρκα ανθρώπινη και να γιατρεύσει τον σαρκικό άνθρωπο ο Λόγος του Θεού ντύθηκε την ανθρώπινη φύση έτσι ώστε ο άνθρωπος να μιλήσει προς τους ανθρώπους και ως Λόγος του Θεού να τους διδάξει την αληθινή σοφία και να τους διδάξει να πολιτεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Θεού όπως λέει και ο Άγιος Γενάδιος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει δύο μορφές, την θεϊκή και την ανθρώπινη, οι οποίες μένουν όπως είναι, η θεία παραμένει θεία και η ανθρώπινη παραμένει ανθρώπινη. Διότι όταν έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού και Θεός, δεν εξαφάνισε την θεϊκή του ουσία και μορφή, ούτε με τον αμένει Θεός αληθινός, απαρνήθηκε και άφησε την ανθρώπινη μορφή του. Έμεινε και τα δύο, Θεός και άνθρωπος, αληθινός θεάνθρωπος. Το μυστήριο αυτό σε εμάς, τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, είναι ακατανόητο. Ασύλληπτο και ανερμήνευτο. Μόνο το δεχόμαστε όπως μας αποκαλύφθηκε. Το πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή και ταπεινώ το προσκυνούμε και με ευγνωμοσύνη το δοξάζουμε. Όπως λέει και η γυμνολογία, ου φέρει το μυστήριο έρευναν. Πει στη μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν, κράζοντες με τα σου και λέγοντες ανερμήνευτε κύριε δόξαση. Μυστήριο και νόσεως και η κένωση του Ιού του Θεού ξεκίνησε από τη στιγμή της Σαρκώσεως, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της γεννήσεώς του στην Φάτνη της Βιθλεέμ. Προχώρησε έπειτα από ταπείνωση σε ταπείνωση, στην Σταύρωση και στην Ταφή, αλλά δεν σταμάτησε εκεί η ταπείνωση του Ιού του Θεού. Συνεχίζεται και μετά από την τριήμερον Ανάστασή Του και την ένδοξον Ανάληψή Του στους ουρανούς συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι συντελεία των αιώνων, μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Διότι η κένωσης για το Χριστό είναι το να αποτελείται η Εκκλησία Του, που είναι το πνευματικό Του σώμα, από Αγίους μεν, αλλά και από ανθρώπους κοινού και θνητούς, πολλό δε μάλλον από ανθρώπους αμαρτωλούς και ενόχους. Κένωσης για τον Χριστό είναι το να υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν το όνομα χριστιανοί, οι οποίοι όμως εν τούτης είναι σκανδαλοποιοί και με τα σκάνδαλα της αμαρτωλής ζωής τους εμποδίζουν την μετάνοια και επιστροφή των απίστων. Κένωση για τον Χριστό είναι να κηρύσετε το Ευαγγέλιο Του από κήρυκες του κόσμου οι οποίοι ζουν ζωή κοσμική. Κένωση φοβερά και συγκλονιστική και άκρα συγκατάβαση και ταπείνωση είναι το να ανέχεται ο Χριστός να κοινωνούν το Πανάγιο Σώμα και Τίμιο Αίμα Του στόμα ακάθαρτα, ασεβή και βέβηλα. Και όλα αυτά όμως ο Χριστός τα βλέπει, τα ακούει, τα υπομένει και τα συγχωρεί. Αυτή είναι η συνεχιζόμενη κένωσή του. Ω, πόσα είδη, πόσες περιπτώσεις ταπεινώσεως για τον Κύριο και Θεό μας. Πόση η ευσπλαχνία του, πόσο άπειρη η μακροθυμία και η συγκατάβασή του, πόσο φοβερή η θεία κένωσή του. Φιλάνθρωπε Κύριε, προσκυνούμε την ευσπλαχνία Σου και δοξάζουμε την κένωση και την συγκατάβασή Σου και την άπειρη φιλανθρωπία Σου. Φώτισέ μας, ελέησέ μας, δώσ' μας μετάνοια και αξίωσέ μας να γυρίσουμε προς Εσένα. Αμήν γέννητο. Στην συνέχεια αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, θα δούμε όλα αυτά τα φοβερά και εξαίσια που συνέβησαν εκείνη την ευλογημένη και Αγία Νύχτα των Χριστουγέννων με οδηγό μας το Ιερό Ευαγγέλιο. Η μεγάλη και θεσπέσια εορτή των Χριστουγέννων, η Μητρόπολη των Εορτών όπως την αποκαλεί ο Θείος Χρυσόστομος, μας δίνει ένα σαφές, μεγάλο και σωτήριο δίδαγμα. Και ποιο είναι αυτό το δίδαγμα, ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο ότι ο Θεός που είναι πανάγαθος και φιλάνθρωπος, όταν ο άνθρωπος τον εγκαταλείπει και φεύγει μακριά του και παραδίδεται στον διάβολο, εκείνος ο επουράνιος πατέρας μας ουδέποτε ακόμη και τότε δεν εγκαταλείπει τον αποστάτη άνθρωπο. Βλέπετε αγαπητοί μου αδελφοί ότι πολλές φορές πέφτουμε στην αμαρτία, παραδεινόμαστε στα πάθη μας, ενώ γνωρίζουμε τι λέει ο νόμος του Θεού εμείς είμαστε αποστάτες και θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Αλλά όμως παρόλα αυτά, ο Χριστός είναι εκεί και μας περιμένει να μετανοήσουμε, διότι έχει άπειρη φιλευσπλαχνία και αγάπη προς το πλάσμα Του. Η εορτή λοιπόν των Χριστουγέννων μας δίδει το δίδαγμα αυτό. Για ποιο λόγο γεννήθηκε ο Χριστός? Για να σώσει τον άνθρωπο από την πτώση και την αποστασία του. Η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία είχε ως αποτέλεσμα την φθορά και τον θάνατο, δηλαδή την απομάκρυνση από τον Θεό, τον Πατέρα μας. Αυτή είναι η αιτία. Αυτό είναι ο λόγος της κατασάρκα γεννήσεως του Υιού του Θεού. Γεννιέται ως άνθρωπος ο Θεός ο Επουράνιος για να σώσει, να σηκώσει και να αποκαταστήσει τον πεσόντα και θανόντα αμαρτωλών και ένοχων άνθρωπων, λένε οι πατέρες. Η γέννηση του Ιού του Θεού, του Σωτήρος Χριστού, είναι η τελειότερη απόδειξη της θεία Αγάπης και Προνοίας, η οποία Θεία Πρόνοια, άγρυπνη και στοργική, παρακολουθούσε από την πτώση του ακόμη τον άνθρωπο. Άγρυπνη λοιπόν η Θεία Πρόνοια, άγρυπνη η Θεία Αγάπη και Σοφία. Από την ώρα που έπεσε ο άνθρωπος, κατήφθηνε την πορεία της ανθρωπότητος προς το άριστο τέλος της, δηλαδή την εν Χριστώ απολύτρωση και σωτηρία της. Άγρυπνος πάλι η Θεία Πρόνοια, κατήφθηνε και ρύθμιζε κατά τον άριστο τρόπο τα της γεννήσεως του Ιού του Θεού, του Σωτήρος και Λυτρωτού. Με τα στόματα των Αγίων Προφητών, αιώνες πρωτήτερα, προανήγγειλε ο Θεός δια των Αγίων Προφητών, την εκπαρθένου εν βιθλεέμ της Ιουδαίας, κατά σάρκα του Ιού του. Τα πάντα κινήθηκαν στην διακονία του Θείου Μυστηρίου. Ουρανός και γη υπηρέτησαν την μεγάλη βουλή του υψίστου. Άγγελοι και άνθρωποι και ανήγγυλαν και ανήμνησαν και προσκύνησαν το σωτήριο αυτό γεγονός και τον σωτήρα Χριστό. Το Ιερό Ευαγγέλιο του Μεγάλου Εσπερινού των Χριστουγέννων μα καλεί και στι λεπτομέρειε τη γεννήσεω να θαυμάσουμε το έργο τη θεία προνοία και μαζί με του αγγέλου, του ποιμένε και του μάγου να συμπροσκυνήσουμε τον εν το σπηλαίο τη Βηθλεέμ δεχθέντα ποιμένα των ψυχών ημών. Το Ευαγγέλιο του Εσπερινού ξεκινάει με την γενική απογραφή του Ρωμαϊκού κράτους που διέταξε τον καιρό εκείνο της γεννήσεως του Κυρίου ο Αύγουστος Κέσαρας. Η περικοπή μας είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο δεύτερο στίχη 1 έως 20. Κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διαταγή από τον Κέσαρα Αύγουστο να απογραφεί όλοι οι οικουμένοι. Αυτή ήταν η πρώτη απογραφή και έγινε όταν η γεμόνας της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος και πήγαιναν όλοι να απογραφούν καθένας στην δική του πόλη. Εδώ ακριβώς εκδηλώνεται η πρόνοια του Θεού να εκπληρωθούν οι αψευδείς φωνές και προφητείες των προφητών, ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα η γενική αυτή απογραφή. Τώρα χρειαζόταν να γίνει απογραφή στον καιρό της γενήσεως, έτσι ώστε να μετακινηθεί και ο Ιωσήφ και μέσα στον γενικό συναγερμό να ξεσηκωθεί και αυτός και να πάρει τον δρόμο προς την πόλη του, την πόλη της καταγωγής του, για να απογραφεί εκεί στην Βιθλεέμ και να γεννηθεί εκεί ο Χριστός, όπως όριζαν οι γραφές. Η Θεία Πρόνοια κινεί την σκέψη του Κέσαρος, τότε να εκδώσει το διάταγμά του, και τότε ακριβώς, χωρίς καν να το υποψιάζεται ο Αύγουστος, το συντελούμενο για την ανθρωπότητα μεγάλο αυτό γεγονός, εκδίδει το δόγμα του, το διάταγμά του και καλεί όλους τους υπηκόους του ρωμαϊκού κράτους να απογραφεί ο καθένας όχι στο μέρος που διέμενε τότε, αλλά στον τόπο της καταγωγής του. Επορεύοντο λοιπόν πάντες απογράφεσθε έκαστος εις την Ιδίαν πόλην και πήγαιναν όλοι να απογραφούν ο καθένας στην δική του πόλη. Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ, που λεγόταν Βιθλεέμ, επειδή ο Ιωσήφ καταγόταν από την Γενεά και την φυλή του Δαβίδ, για να απογραφεί μαζί με την Μαριάν την αραβωνιαστικιά του, η οποία ήταν έγκυος. Αυτό είχαν πει οι προφήτες ότι εξήκου και πατριάς Δαβίδ θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο Ιωσήφ λοιπόν σύμφωνα με την εντολή του Κέσαρος παίρνει την μνηστή του την Μαριάμ η οποία ήταν έγκυος και έρχεται στην Βιθλεέμ για να συμμορφωθεί προς το βασιλικό διάταγμα στην πραγματικότητα όμως για να εκπληρώσει την προφητεία της Αγίας Γραφής. Και πράγματι αυτή η εκπλήρωση έλαβε χώρα τότε διότι ενώ ο Ιωσήφ με την υπεραγία Θεοτόκο ήσαν στην Βιθλεέμ, έφτασαν οι ημέρες για να γεννήσει η Παναγία και γέννησε τον ιό της τον πρωτότοκο και τον τύλιξε με τα σπάργανα και τον ξάπλωσε μέσα στην φάτνη διότι δεν υπήρχε χώρος στο κατάλημα, δηλαδή στο ξενοδοχείο. Όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες να γεννήσει, γέννησε η Παρθένος τον μονογενή ιό της, τον τύλιξε με σπάργανα όπως της ήταν δυνατόν τότε και επειδή δεν βρέθηκε τόπος στο πανδοχείο που έμεναν οι άνθρωποι, τον ξάπλωσε στην φάτνη των ζώων, των αλόγων ζώων, για να βρει θαλπορή και περίθαλψη το θείο της βρέφος. Στη φάτνη, ο Υιός του Θεού, του Παντοκράτορος, στο σπήλαιο και στην φάτνη, μέσα σε όλη τη δημιουργία, της οποίας δημιουργός και τεχνίτης ήταν αυτός ο γεννηθής, ένας τόπος ευπρεπής για να γεννηθεί ο δημιουργός δεν βρέθηκε. Ένα σπίτι, ένα σπιτάκι, μία καλύβα έστω, ένα αχυρόνα. Βρέθηκε μόνο το σπήλαιο, το σκοτεινό και η φάτνη. Και οι άνθρωποι, στους οποίους ο Θεός είχε χαρίσει άπειρα τα αγαθά Του και σπίτια και παλάτια και επαύλεις, στον Υιό του Θεού, όταν μάλιστα ήρθε για να Του σώσει, το σπήλαιο την φάτνη του έδειξαν. Εκεί πήγαινε να γεννηθεί, του είπαν. Στα σπίτια μας μέρος για σένα δεν υπάρχει. Τι ταπείνωσης, τι συγκατάβαση και μακροθυμία Θεού. Απεναντία όμως τι αδιαφορία, τι σκληρότητα και αναισθησία εκ μέρου των ανθρώπων. Άνθρωποι, ο Υιός της Παρθένου είναι ο Κύριος και Θεός σας. Είναι ο Θεάνθρωπος λυτρωτής σας. Για σας έρχεται, για να σας σώσει από την κακία, για να σας απαλλάξει από την ενοχή, για να σας λυτρώσει από την καταδίκη και να σας ανασύρει από τον θάνατο και τον άδη. Κι εσείς τον αποστρέφεστε, κι εσείς του κλείσατε την πόρτα του σπιτιού σας. Κι εσείς αφήνετε τον Θεό και σωτήρα σας να γεννηθεί μέσα σε ένα στάβλο. Άνθρωποι είστε εσείς ή μισάνθρωποι ή μάλλον μισόθεοι μισείτε τον Θεό. Οι άνθρωποι ήσαν αμαρτωλοί και οι αμαρτωλοί τον μισούν τον Θεό, τον εχθρεύονται, τον αποστρέφονται, έστω κι αν έρχεται να του σώσει. Μόνο οι απλοϊκοί και αγαθοί τον δέχονται, τον ασπάζονται και τον προσκυνούν και τέτοιοι τότε ήσαν οι ποιμένες της Βιθλεέμ. Οι ποιμένες ήσαν απονείρευτοί, αγνοί, αγαθοί, άδολοι και απλοϊκοί άνθρωποι και υπήρξαν οι πρώτοι πιστοί, οι πρώτοι λάτρεις και προσκυνητές του γεννηθέντος σωτήρος. Αυτούς τώρα μας παρουσιάζει ο θείος Ευαγγελιστής Λουκάς. «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά στις νυχτός επί την πίμνην αυτών. Υπήρχαν κάποιοι βοσκοί στην περιοχή αυτή, που κατοικούσαν στα χωράφια και φύλαγαν με βάρδιε τη νύχτα το κοπάδι του. Αθώοι άνθρωποι, αφοσιωμένοι στην τίμια εργασία αλλά και την προσευχή του, φύλαγαν όλη τη νύχτα με τη σειρά του ο καθένα άγρυπνοι, δύο ή τρει μαζί το κοπάδι του. Και εκεί που έμειναν πιστοί στο καθήκον του, έρχεται η θεία επίσκεψη και ευλογία και ξαφνικά άγγελος Κυρίου φανερώθηκε σε αυτούς και δόξα Κυρίου άστραψε σε αυτούς και φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπε σε αυτούς ο άγγελος «Μη φοβάστε γιατί τώρα σας αναγγέλω χαρά μεγάλη που θα είναι σε όλο το λαό διότι γεννήθηκε σήμερα ο σωτήρας σας ο οποίος είναι ο Χριστός ο Κύριος και γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ». Και αυτό θα είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε το βρέφος με σπάργανα, ξαπλωμένο σε φάτνη. Θεία χάρις, θεία τιμή, θεία δόξα, θείο άγγελμα και μήνυμα σωτηρίας στους ποιμένες. Οι ποιμένες ήσαν άγρυπνοι και δέχθηκαν επίσκεψη αγγέλων και την αναγγελία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Αυτό τι μας υποδηλώνει ότι για να δούμε και εμείς το άχρηστο φως όπως το είδαν οι ποιμένες, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, να αγρυπνούμε, να είμαστε σε διαρκή νύψη όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να είμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση πνευματική. Οι ποιμένες φοβήθηκαν όταν είδαν τον Άγγελο του Θεού και την δόξα του Κυρίου να τους περιβάλλει. Για πρώτη φορά τους συνέβαιναν τόσο υψηλά και ένδοξα πράγματα. Και τα γεγονότα αυτά ήσαν μεν ένδοξα, αλλά ήσαν και φοβερά. Φοβερά είναι τα θεία πράγματα στον άνθρωπο, διότι και μεγάλα και θαυμαστά και απείρου αξίας πράγματα είναι, απέναντίας όμως ο άνθρωπος επειδή είναι μικρός και ευτελής, αλλά κυρίως αμαρτωλός και ένοχος και εμπαθής, τα φοβάται αυτά τα υψηλά γεγονότα. Οι όμως ήσαν ως άνθρωποι αμαρτωλοί, αλλά όμως είχαν μέσα τους και φόβο Θεού, είχαν πίστη και ελπίδα, είχαν αγνά αισθήματα και άκακη καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν τους φανερώνεται το θαύμα αυτό και τους αποκαλύπτεται το μυστήριο, τους μεταδίδεται το μέγα της σωτηρίας μήνυμα και από άγγελο Θεού κατευθύνονται για να συναντήσουν τον σωτήρα. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, άκακοι και απλοί σαν τους άβολους πιμένε τις Βιθλεέμ. Ο κακός αμαρτωλός, δηλαδή ο αμετανόητος, ο πεπορωμένος αμαρτωλός, που επιμένει στην αμαρτία του, είναι ανάξιος και του σωτήρος Χριστού και των θείων δωρεών του σωτήρος. Όχι όμως ο μετανοημένος, ο τεταπινομένος, ο απλοϊκός και απονήρευτος άνθρωπος, Ανάξιος και αμαρτωλός είναι και αυτός, διότι και αυτός ο άνθρωπος αμαρτάνει, έχει τον μολυσμό, τον ρήπο, την ευθύνη, την ενοχή, την ηθική απαξία και ψυχική αθλειότητα μέσα του. Αλλά εφόσον μετανοεί, η μετάνοια του Θεού εξαλείφει όλες τις αμαρτίες του. Εφόσον εξομολογείται στο Θεό και ζητεί το έλεος του και εκ βάθους της ψυχής του λέγει ή μαρτών ο Θεός τον ελεεί. Εφόσον όταν κάνει το κακό, παρασυρμένος από αδυναμία και κακή συνήθεια, από απροσεξία και από συναρπαγή και όχι λόγω πονηρίας και μανίας αμαρτωλής, ο Θεός δια της μετανοίας τα παραβλέπει όλα, τα σβήνει όλα, τα συγχωρεί όλα και τον δέχεται τον άνθρωπο, δέχεται την πίστη του, δέχεται την μετάνοια και τα δάκρυά του, δέχεται έστω και ατελεί την αγάπη και την προσευχή του και τον αξιώνει να λάβει τις θείες δωρεές του, τον αξιώνει να πιστεύει, να εξομολογείται, να λατρεύει τον Θεό, να εορτάζει Χριστούγεννα, να πανηγυρίζει Θεοφάνεια και τον αξιώνει της επουρανίου βασιλείας του. Λοιπόν, απλή, ταπεινή, αγαθοί και απονύρευτη σαν τους ποιμένες να γίνουμε και όλων των θείων δωρεών θα γινόμεθα άξιοι. Και τι εννοούν εν ολίγης οι Άγιοι Πατέρες με αυτά που λένε ότι «Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, αγαπητοί μου αδελφοί. Υπάρχουν όμως δύο ειδών αμαρτωλοί. Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί που επιμένουν στην αμαρτωλότητά τους και αυτό είναι το χειρότερο, λένε οι Άγιοι μας ότι ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο επειδή αμαρτάνει, αλλά επειδή παραμένει στην αμετανοησία του. Και υπάρχει και μία δεύτερη κατηγορία, οι αμαρτωλοί άνθρωποι που πέφτουν στην αμαρτία, αλλά όμως μετανιώνουν που πικραίνουν το Θεό με τις πράξεις τους και καθημερινά ζητούν το μέγα έλεος του. Αυτού τους ανθρώπους που πέφτουν στην αμαρτία είτε λόγω της συνήθειας, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κυρίως για την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά όμως έχουν την επίγνωση, μεγάλη αρετή να έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, αυτούς ο Θεός τους συγχωρεί και τους αξιώνει να γίνουν κοινωνοί των θείων δωρεών Του, να γίνουν λατρευτές και προσκυνητές Του και να μετέχουν στην Θεία Χάρη Του. Η επίγνωση αγαπητοί μου χριστιανοί είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή και πρέπει να παρακαλάμε το Χριστό μας να μας δίνει επίγνωση των αμαρτιών μας. Γιατί ένας που έχει επίγνωση καταλαβαίνει τα σφάλματά του, έρχεται σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ζητάει το μέγα έλεος του Θεού. Απέναντίας, ο υπερήφανο θεωρεί ότι δεν έχει πράξει κάποια αμαρτία οπότε δεν υπάρχει λόγος για μετάνοια. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πλάνη, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην αμαρτάνει. Και εξέφνη σε γένετο σύν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψιστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρωπις ευδοκία. Και ξαφνικά ήλθε μαζί με τον άγγελο που ανήγγειλε το μήνυμα στους ποιμένες πλήθος ουράνιας στρατιάς αγγέλων που δοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον Θεό που είναι στον ουρανό και στην γη ειρήνη, στους ανθρώπους ευδοκία». Ειρήνη να υπάρχει στην γη, διότι οι άνθρωποι, δια της αμαρτίας τους, είχαν γίνει εχθροί προς τον Θεό. Μαζί με τον ένα άγγελο που έφερε στους ποιμένες το μέγα μήνυμα, πλήθος αγγέλων, αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων, ολόκληρη στρατιά, υμνούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό για το γεγονός της γεννήσεως του Ιού Του. Δόξα εν υψίστης Θεό. Δοξασμένος να είναι ο Θεός. Ας τον δοξολογούν ακατάπαυστα οι άγγελοι του στον ουρανό, για την σωτηρία που χορηγεί στους ανθρώπους». «Και επί γης ειρήνη». «Γεμάτη πολέμους και αίματα είναι η γη από τα μίση των ανθρώπων και τα εγκλήματά τους». «Αλλά τώρα έχουν σωτήρα και λυτρωτεί οι άνθρωποι». «Αυτός θα τους ειρηνεύσει». «Θα τους συμφιλιώσει τους αμαρτωλούς με τον Θεό και θα τους ειρηνεύσει». «Θα συμφιλιώσει τους ανθρώπους ανάμεταξύ τους και θα τους συναδελφώσει». «Έτσι ειρήνη». Η ειρήνη και αδελφοσύνη θα επικρατήσει στην γη, μεταξύ των πιστών και ευσεβών ανθρώπων. Εν ευδοκία. Και όλα αυτά, επειδή με την γέννηση του Ιού του ο Θεός, έδειξε όλη Του την αγάπη, όλη Του την ευσπλαχνία και ευαρέσκειά Του προς τους ανθρώπους. Αφού έφυγαν οι άγγελοι στον ουρανό, είπαν οι μεταξύ τους πρέπει να πάμε μέχρι την Βιθλεέμ και να δούμε το γεγονός αυτό που μας είπε ο Κύριος. Και ήρθαν τρέχοντας στο σπήλαιο και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το θείο βρέφος ξαπλωμένο στην Φάτνη. Βλέποντας αναγνώρισαν δε τον λόγο που άκουσαν αυτοί για το παιδί αυτό και όλοι που άκουσαν αυτά που είπαν οι βοσκοί θαύμασαν. Ήρθαν αμέσω οι ποιμένες, χωρίς χωρί να καθυστερήσουν. Του τραβούσε το γεγονό, του έσπροχνε η καρδιά του. Του έλεγε η θεοφιλή ψυχή του ότι τα μεγάλα, τα ύψιστα και σωτήρια γεγονότα, αυτά δεν αναβάλλονται ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν έτρεξαν. Άφησαν τα κοπάδια του και έτρεξαν να βρουν την φάτνη και το πεδίο, όπως ο άγγελος τους είπε. Αυτό λοιπόν αγαπητοί φίλοι πρέπει να μας παραδειγματίσει και μας να μην αναβάλουμε την σωτηρία μας, να τα αφήσουμε όλα πίσω και να τρέξουμε να συναντήσουμε τον Χριστό, να μην μας κρατάει τίποτα δεμένους με τα εγκόσμια, η καρδιά μας ολοκληρωτικά να είναι δοσμένη στο Χριστό. Ήρθαν λοιπόν οι ποιμένες και τα βρήκαν έτσι ακριβώς όπως τους τα είπε ο άγγελος βρήκαν την Μαριάμ, την Παναγία Μητέρα και τον δίκαιο Ιωσήφ και το Πανάγιο Βρέφος να είναι μέσα στην Φάτνη και αυτοί θαύμασαν. Τώρα πια οι ποιμένες πιο πολύ πίστευσαν, προσκύνησαν και διηγήθηκαν στην Μαριάμ και τον Ιωσήφ όλα τα θαυμαστά συμβάντα που είχαν δει κατά την Αγία Εκείνη των Χριστουγέννων νύχτα και δεν αρκέστηκαν σε αυτό μόνο οι ποιμένες αλλά και μετά από την επιστροφή τους διηγούνταν σε όλους τα θαυμάσια της γεννήσεως του Σωτήρος, ακριβώς όπως τα είδαν και τα άκουσαν από τους Αγγέλους. Η Θεοτόκος κρατούσε όλα αυτά τα λόγια και τα φύλαγε μέσα στην καρδιά της. Και οι ποιμένες επέστρεψαν στην εργασία και την περιοχή τους, δοξάζοντες και ευλογούντες τον Θεό, για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως αναγγέλθηκε σε αυτούς και τα διηγήθηκαν και σε άλλους αυτά που είδαν. Επίσης πρέπει να παραδειγματιστούμε από τους ποιμένες όσον αφορά την εγκάρδια και ευγνώμονη δοξολογία τους προς το Θεό. Μία αμαρτία, την οποία πάρα πολλοί λίγοι την έχουν εξομολογηθεί σε ιερέα, είναι η εξής, η αχαριστία προς το Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία μας, η αχαριστία μας προς το Θεό, που δεν Τον δοξάζουμε για το άπειρο μεγαλείο Του, όχι ότι ο Θεός έχει ανάγκη τη δική μας δόξα, ο Θεός δοξάζεται από τους αγγέλους Του, αλλά πρέπει να Τον δοξάζουμε, διότι είναι ο Πατέρας μας, είναι ο πλάστης και δημιουργός μας. Και παρότι ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει δηλαδή ανάγκη από τίποτε, κι όμως παρόλα αυτά μας αγαπάει και είδατε ότι κατήλθε επί της γης ο Χριστός μας, σαρκώθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο, έγινε άνθρωπος, υπέστη φρικτά βασανιστήρια, σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε και αναλύθηκε στον ουρανό όπου μας περιμένει όλους μας. Με την γέννηση του Ιού του Θεού λύτρωσιν απέστειλε Κύριο στο λαό αυτού. Αυτήν την λύτρωση που μας έστειλε ο Θεός πρέπει να την συναισθανόμαστε πάντοτε, όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Καθημερινά να προσευχόμαστε και να δοξολογούμε με όλη μας την ψυχή το Θεό Πατέρα που απέστειλε τον Σωτήρα Χριστό που σαρκώθηκε για εμάς. Να ομολογούμε την λύτρωση και να διακηρύσουμε προς όλους την σωτηρία, δηλαδή την πίστη μας, την ελπίδα μας την αγάπη μας προς τον Σωτήρα Χριστό, διότι αυτή είναι η ζωντανή πίστη που ζητάει από μας ο Θείος Λυτρωτής, τότε όντως θα αισθανόμαστε λύτρωση, διότι ο εκπαρθένου τεχθής και ενφάτνη ανακληθής Σωτήρ μας θα μας χαρίζει την αιώνια λύτρωση και σωτηρία μας. Επίσης, μετά από την προσκύνηση των ποιμένων, έχουμε και την προσκύνηση των μάγων. Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι η προσκύνηση των μάγων έγινε δύο χρόνια μετά από την γέννηση. Αυτό όμως δεν έχει σημασία η Εκκλησία μας την προσκύνηση των μάγων την τοποθετεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Η γέννηση του Χριστού μας ως κοσμοϊστορικό γεγονός αποκαλύφθηκε με τρόπο θαυμαστό μέσω του φωτεινού αστέρος στους μάγους της Ανατολής αυτοί ήσαν σοφοί βασιλείς και αστρονόμοι που κατάγονταν από την Βαβυλώνα της Περσίας. Και υπήρχε κάποια παράδοση πάρα πολύ παλαιά, αιώνε από γενιά σε γενιά και καρτερούσαν να φανεί το αστέρι του μεγάλου βασιλέως που είχε προφητεύσει παλαιά ο Μάντης Βαλαάμ. Ήσαν αστρολάτρες και ο Θεός για να τους φέρει κοντά του εμφανίζει ένα παράδοξο αστέρι που εκείνοι το ακολουθούν και πορεύονται προς αναζήτησή του. Το αστέρι αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ήταν άγγελος Κυρίου και κάποιοι λένε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αλλά επειδή οι μάγοι ήσαν οι δολολάτρε δεν μπορούσαν να δουν άγγελο γι' αυτό και έβλεπαν τον άγγελο με μορφή αστέρος. Ακολούθησαν λοιπόν το αστέρι το φωτεινό για να δουν πού γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Και όταν έφτασαν εκεί, το αστέρι χάθηκε. Δεν ήξεραν όμως πού να απευθυνθούν και επειδή αυτός που γεννήθηκε ήταν βασιλεύς, πού αλλού να ρωτήσουν, πήγαν στα ανάκτορα του βασιλέως Ηρώδη. Ο Ηρώδης όταν άκουσε ότι γεννήθηκε βασιλέας των Ιουδαίων, αναστατώθηκε και μαζί του ολόκληρη η πόλη, διότι φοβήθηκε ότι θα χάσει την εξουσία του. Οι ιερείς των Ιουδαίων αναζήτησαν τις αρχαίες προφητείες και ανακοίνωσαν στον Ηρώδη ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην Βιθλεέμ και θα κατάγεται από την γενεά του Δαβίδ. Να πούμε και αυτό ότι Βιθλεέμ στα εβραϊκά σημαίνει οίκος άρτου. Ο άρτος της ζωή ο Χριστός μας γεννήθηκε στην Βιθλεέμ. Ο Ηρώδης αφού ενημέρωσε τους μάγους τους παρακάλεσε όταν βρουν το βρέφος να τον ενημερώσουν για να έρθει και αυτός δήθεν για να προσκυνήσει. Οι μάγοι πήραν τον δρόμο για την Βιθλεέμ όπου είδαν ξανά το αστέρι να στέκεται πάνω από τον χώρο που βρισκόταν ο τεχθής βασιλεύς. Με μεγάλη χαρά ήρθαν κοντά του και πεσόντες τον προσκύνησαν, προσφέροντάς του βασιλικά δώρα χρυσό και λίβανο και σμύρνα, χρυσό ως βασιλέα, λιβάνι ως Θεό και σμύρνα ως άνθρωπο θνητό που έγινε για χάρη μας, διότι με τη σμύρνα άλυφαν τα σώματα των νεκρών οι Ιουδαίοι. Οι μάγοι πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και προσέφεραν στο παιδί όχι απλώς βασιλική, αλλά θεϊκή προσκύνηση και λατρεία και έπειτα οδηγημένοι από άγγελο Κυρίου απέφυγαν τον Ηρώδη και επέστρεψαν στην χώρα τους όπου κήρυξαν την έλευση του Χριστού. Και στη συνέχεια ο Ηρώδης αγαπητοί αδελφοί όταν είδε ότι οι μάγοι δεν επέστρεψαν πίσω κατάλαβε ότι τον ξεγέλασαν και ξέσπασε ο ταλέπορος την οργή του πάνω στα άκακα βρέφη της Βιθλεέμ. Έδωσε διαταγή να σφαγιαστούν όλα τα βρέφη από δύο ετών και κάτω, νομίζοντας ότι ανάμεσα στα βρέφη αυτά θα είναι και ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων ο Χριστός μας. Όμως άγγελος Κυρίου είχε προειδοποιήσει σε όραμα τον Ιωσήφ και του είπε «Σήκω και πάρε την Μαριάμ και το παιδί της και πηγαίνετε στην Αίγυπτο για να γλιτώσετε». Και έμειναν εκεί έως ότου πέθανε ο ιρόδης και επέστρεψαν από την Αίγυπτο και κατήγησαν στην περιοχή της Ναζαρέτ, διότι έπρεπε να επαληθευτούν οι προφητείες που έλεγαν ότι ο Χριστός θα ονομαστεί Ναζορέος, τα οποία όμως αυτά θα τα πούμε σε άλλη μας συνάντηση. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Με τη χάρη του Θεού το αφιερωμά μας αυτό θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή η της άστρης λατρεύει,